Κάντε το απόλυτο ταξίδι, μια εκδρομή στο χρόνο. Τυναχτείτε στο απότερο μέλλον. Πηδήξτε πίσω στο παρελθόν. Οι επιστήμονες πίστευαν ότι μπορεί να γίνει, αλλά ίσως να έκαναν λάθος. Φανταστείτε τη συγκίνηση της απόλυτης περιπέτειας, μια εκδρομή στο απότερο μέλλον. Ή μια εκδρομή στην αρχαιότητα. Για σκεφτείτε το. Μπορείτε να πάτε πίσω δισεκατομμύρια χρόνια και να δείτε το ηλιακό σύστημα να δημιουργείται. Ή να δείτε τη ζωή να ξεκινάει στη Γη. Ή τις πυραμίδες να χτίζονται. Θα μπορούσατε να επισκεφτείτε τη Σταύρωση. Όλα αυτά θεωρούνται επιστημονική φαντασία. Αλλά οι αξιόλογες εξελίξεις της επιστήμης μας φέρουν όλο και πιο κοντά στο να ξεπεράσουμε τα εμπόδια του χρόνου. Να πηδάμε από τον έναν αιώνα στον άλλο. Από οπουδήποτε στο οποτεδήποτε. Είναι κάτι που οι περισσότεροι επιστήμονες επιμένουν ότι δεν μπορεί να γίνει. Αλλά άλλοι έμειναν πιστοί στο όνειρο και συνέχισαν τις προσπάθειές τους για να ξεπεράσουν το εμπόδιο του χρόνου. Είναι μια ανάδραση μεταξύ επιστημονικής φαντασίας και επιστημονικής πραγματικότητας. Σχεδόν ό,τι μπορείς να σκεφτείς στην επιστημονική φαντασία κοντεύει να γίνει πραγματικότητα στις μέρες μας. Κάποιος επιστήμονας ισχυρίζεται ότι έκανε τη μουσική να ταξιδεύσει στον χρόνο, δίνοντας έτσι την ελπίδα ότι και εμείς κάποια μέρα θα κάνουμε αυτό το ταξίδι. Κάθε ώρα, κάθε μέρας σπρώχνουμε τα όρια του χρόνου και του χώρου. Κυνηγάμε το ρολόι και σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Δοκιμάζουμε τους εαυτούς μας με αντίπαλο τα δευτερόλεπτα, τα εκατοστά των δευτερολέπτων και τα χιλιοστά των δευτερολέπτων. Η εμπειρία μας λέει ότι ο χώρος και ο χρόνος συνδέονται με την ταχύτητα. Επί παραδείγματι, αν ταξιδέψουμε από το Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη με αεροπλάνο, αντί με αυτοκίνητο, μειώνουμε το χρόνο ταξιδιού από μέρες σε ώρες. Η αύξηση της ταχύτητας επέτρεψε να καλύψουμε περισσότερο χώρο σε λιγότερο χρόνο. Αυτοί οι αεροπορικοί επιβάτες μπορεί να μην το ξέρουν, αλλά ετοιμάζονται να κάνουν ένα ταξίδι στο μέλλον. Όσο πιο γρήγορα πετάξουν, τόσο πιο αργά θα χτυπάει το ρολόι τους σε σχέση με τα ρολόγια στο έδαφος. Ακόμα και σε αυτές τις ταχύτητες, η διαφορά δεν θα είναι παραπάνω από κλάσματα δευτερολέπτων. Όταν προσγειωθούν, θα έχουν ανεπαίσθητα ταξιδέψει μελλοντικά στον χρόνο. Αυτό το φαινόμενο είχε προβλεφθεί από τον Αλβέρτο Αϊνστάιν πριν από 80 χρόνια. Οι υπολογισμοί του έδειξαν ότι ο χρόνος κυλάει πιο αργά για κάποιον που κινείται σε μεγάλες ταχύτητες παρά για κάποιον που μένει ακίνητος. Είναι η σχετική διαφορά στη ροή του χρόνου που κάνει τους ταξιδιώτες αεροπλάνων να πηδάνε έστω στιγμιαία στο μέλλον. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται διαστολή του χρόνου. Ακούγεται πολύ παράξενο και όσο πιο γρήγορα πας, τόσο πιο παράξενο γίνεται. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο όμοιοι δίδυμοι, ο Μπομπ και ο Τεντ. Ο Μπομπ μπαίνει σε ένα γρήγορο διαστημόπλοιο και εκτινάσεται στο διάστημα, αφήνοντας τον αδελφό του στη Γη. Επειδή ταξιδεύει πολύ γρήγορα και τα ρολόγια στο διαστημόπλοιο πάνε πιο αργά σχετικά με αυτά της Γης, ο Μπομπ μεγαλώνει τη διαφορά ηλικίας μεταξύ του και του αδελφού του. Μετά από ένα ταξίδι 2 ετών, ο υπολογισμός του για το χάσμα του χρόνου μεταξύ τους έχει ως εξής. Είμαι 2 χρονών μεγαλύτερος και ο καημένος αδελφός μου είναι 140 χρονών. Είναι σαν να πήδηξες μέσα σε ένα διαστημόπλαιο που έτρεχε με την ταχύτητα του φωτός, όταν ο Βενιαμίν Φραγκλίνος ήταν ένα νεαρό αγόρι και τώρα επιστρέφει σε ηλικία 4 χρονών για να προλάβει την αλλαγή της χιλιετίας. Just barely in time for the turn of the millennium parties. Ανάφλεξη πυράβλου και εκτόξευση. Η εκτόξευση του Κολούμπια για ένα ταξίδι στο μέλλον. Επειδή τα διαστημόπλια ταξιδεύουν πολύ πιο γρήγορα από τα επιβατικά αεροπλάνα, το φαινόμενο της διαστολής του χρόνου είναι μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, οι αστροναύτες που είναι στο διαστημόπλιο που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη ταξιδεύουν με ταχύτητα 27.200 χιλιόμετρων την ώρα.
ανέμεναν στο διάστημα για ένα ολόκληρο χρόνο, όταν επέστρεφα στη Γη, θα είχαν πηδήξει 3,8 δευτερόλεπτα στο μέλλον με την ώρα της Γης. Πιο γρήγορο ταξίδι θα είχε σαν αποτέλεσμα να πηδήξουν στο μέλλον ακόμα περισσότερο. Αλλά αν το να ταξιδεύουμε στο μέλλον εξαρτάται από το αν έχουμε γρηγορότερα διαστημόπλια, γιατί δεν τα σχεδιάζουμε? Είναι γεγονός ότι για να κερδίσουμε μεγάλο διάστημα στο χρόνο, θα πρέπει να ταξιδέψουμε χιλιάδες φορές γρηγορότερα από οποιοδήποτε διαστημόπλιο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αν ένα όχημα μπορούσε να ταξιδέψει 4.000 φορές γρηγορότερα, οι αστροναύτες θα μπορούσαν να πηδήξουν παραπάνω από 60.000 χρόνια μπροστά στο μέλλον. Η NASA ήδη έχει υπερταχύτατους πυράβλους σχεδιασμένους στον πίνακα, αλλά οι πιο γρήγοροι θα μας μεταφέρουν μπροστά 40 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Πολύ λίγο για να μεταφερθούμε αρκετά στο μέλλον. Παρά τις δυσκολίες που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με την επίτευξη των υπερταχυτήτων, ο φυσικός Τζακ Σαρφάτι πιστεύει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Λοιπόν, ας το κάνουμε. Ας ετοιμαστούμε για το μεγάλο ταξίδι του 21ου αιώνα στο διάστημα. Ας κάνουμε το Star Trek πραγματικότητα. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να σπάσω κάποια ξεπέραστα εμπόδια. Αυτό το αεροπλάνο και αυτός ο πιλότος θα είναι οι πρώτοι που θα πετάξουν γρηγορότερα από την ταχύτητα του ήχου σε πτήση εδάφους. Πριν από 50 χρόνια, ο Αμερικανός πιλότος Τσακ Γέγκερ ήταν ο πρώτος που πέταξε γρηγορότερα από την ταχύτητα του ήχου. Ο Γέγκερ απέδειξε ότι το εμπόδιο του ήχου δεν ήταν ένα φυσικό εμπόδιο, αλλά ένα φανταστικό. Αλλά πέραν του εμποδίου του ήχου, υπάρχει ένα ανίκητο εμπόδιο. Στο εμπόδιο του φωτός είναι εκεί που τα πράγματα είναι πολύ παράξενα. Αν κινηθούμε ταχύτερα και κοντά στην ταχύτητα του φωτός, μεταφερόμαστε αρκετά περισσότερο μπροστά στον χρόνο. Αλλά αν μπορέσουμε με κάποιο τρόπο πραγματικά να ταξιδέψουμε ταχύτερα από την ταχύτητα του φωτός, τότε θεωρητικά πάμε πίσω στον χρόνο. Με άλλα λόγια, φανταστείτε να ταξιδεύετε με την ταχύτητα μιας σφαίρας. Υπερήρωες, φυλαχτείτε. Καθώς επιταχύνουμε για να προλάβουμε τη σφαίρα, θα αρχίσει να λειτουργεί η διαστολή του χρόνου. Αλλά όταν φτάσουμε την ίδια ταχύτητα με τη σφαίρα, θα φαίνεται ότι αυτή έχει μείνει μετέωρη στον αέρα. Γιατί ο χρόνος θα κυλάει με τον ίδιο ρυθμό για αυτήν και για μας. Αν τελικά λοιπόν ξεπεράσουμε την ταχύτητα του φωτός, τότε ο χρόνος θα κυλάει προς τα πίσω. Ο κόσμος θα γινόταν ένα μυστηριώδες μέρος, καθώς όλα θα κυλούσαν αντίστροφα. Αν και οι νόμοι της φυσικής λένε ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την ταχύτητα του φωτός, μπορεί να υπάρχουν παραθυράκια της επιστήμης που να μας επιτρέπουν να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο. Για χρόνια μας έλεγαν ότι δεν μπορείτε να κάνετε αυτό, δεν υπάρχει τρόπος να το κάνετε. Τώρα έχουμε θεωρητικά μοντέλα που λένε, μια στιγμή, ναι, μπορείτε να το κάνετε. Απλά φανταστείτε πώς θα είναι η απόλυτη μηχανή του χρόνου. Μάθαμε να σκεφτόμαστε με τροχούς και υπτάμενα τιμόνια. Ένα είδος βιομηχανικού εντόμου που θα περιστρέφεται και θα φτερουγίζει μέσα στο χρόνο. Αλλά ένα σύγχρονο όχημα που θα μας μεταφέρει από το παρόν θα μοιάζει σαν κι αυτό. Ένα δωμάτιο και ένα κάθισμα όπου οι ταξιδιώτες θα κάθονται άνετα και θα αποφασίζουν την ημέρα, την ώρα και το λεπτό που θα επιθυμούσαν να επισκεφτούν.
Περνώντας μέσα από τους αιώνες, θα βουτήξουν μέσα σε έναν κόσμο που κάποτε υπήρχε. Γυρνώντας μέσα στους αιώνες, όπως κάνει κάποιος που γυρνάει τις σελίδες ενός βιβλίου της ιστορίας. Για να πετύχουμε το όνειρο του ταξιδιού μέσα στον χρόνο, θα χρειαστεί να αναπτύξουμε κάποιες αποτελεσματικές τεχνολογίες. Αλλά τα υπερταχύτατα διαστημόπλια δεν θα είναι ποτέ αρκετά. Η επιστήμη μας έχει προειδοποιήσει ότι ακόμα και τα ταχύτερα διαστημόπλια δεν μπορούν να σπάσουν την ταχύτητα του φωτός. Και αυτό γιατί όταν κερδίζουμε ταχύτητα, κερδίζουμε και μάζα. Περισσότερη μάζα σημαίνει αύξηση στην ισχύ της βαρύτητας. Στην ταχύτητα του φωτός, που είναι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, θα συντριβόμασταν από τις δυνάμεις βαρύτητας πριν καν περάσουμε το εμπόδιο της ταχύτητας του φωτός. Αλλά υπάρχει ένα παραθυράκι που έχουν εντοπίσει οι επιστήμονες και που μπορεί να παρακάμψει αυτό το πρόβλημα. Και αυτό είναι οι σκουλικότρυπες. Αυτές είναι φυσικά περάσματα που παρακάπτουν το χώρο και το χρόνο αν περάσεις ανάμεσά τους. Μεγάλα ταξίδια θα γίνονται σε κλάσματα δευτερολέπτου. Οι σκουλικότρυπες θα μειώνουν την απόσταση και το χρόνο ανάμεσα στα σημεία αναχώρησης και προορισμού. Θα μπαίνεις από τη μία πλευρά και θα βγαίνεις από την άλλη. Σε ένα παρατηρητή θα φαίνεται ότι πας γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός και δεν θα συντρίβεσαι από τα μεγάλα φορτία πίεσης της βαρύτητας. Σε αυτή την αρχή βασίστηκε και η ταινία του Star Trek «Βαθιά στο διάστημα αριθμός 9». Διαστημόπλια περνάνε μέσα από τις σκουλικότρυπες από τη μία άκρη του σύμπαντος στην άλλη. Και χωρίς να πάθει κανείς ζημιά από τις δυνάμεις βαρύτητας που πιέζουν αφόρητα όταν η ταχύτητα ξεπερνάει αυτήν του φωτός. Μπορούμε να φτάσουμε μόνο μέχρι εκεί με αυτή την ταχύτητα. Με τους σκουλικότρυπες έχουμε άμεση αποτελεσματικότητα και είμαστε ένας πολιτισμός που χρειάζεται αυτή την αποτελεσματικότητα. Δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε κάπου που δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα φτάναμε, σε μέρη που νομίζαμε ότι ποτέ δεν θα δούμε. Όχι μόνο μπορούμε να πάμε εκεί, αλλά φτάνουμε και στη στιγμή. Ήδη γνωρίζουμε ότι οι σκουλικότρυπες υπάρχουν σε αυτό που ονομάζουμε αφρό του υποατομικού κόσμου. Αλλά τα ανοίγματά τους είναι δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων φορές μικρότερα από το πλάτος ενός ατόμου. Κι έτσι ακόμα, το να μετατρέψουμε τις μικροσκοπικές αυτές σκουλικότρυπες σε οδούς προς το παρελθόν είναι πιθανό, έστω και θεωρητικά. Οι νόμοι της φυσικής, από όσο ξέρουμε, δεν μας απαγορεύουν να ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Και όταν οι νόμοι της φυσικής δεν απαγορεύουν κάτι και εμείς θέλουμε να το κάνουμε, συνήθως καταλήγουμε να το κάνουμε. Για αιώνες γράφαμε ιστορίες επιστημονικής φαντασίας με ταξίδια στο φεγγάρι. Εννοώ για χιλιάδες χρόνια και ξαφνικά, τον Ιούλιο του 1969, όταν ο Νίλ Άμστρονγκ έκανε το πρώτο του βήμα, όλες αυτές οι ιστορίες δεν ήταν πλέον επιστημονική φαντασία, αλλά ιστορικά διηγήματα. Σαν μαγικά, η φαντασία να έγινε πραγματικότητα. As if by magic, fantasy had become true.